Δευτική ποινική δίκη είναι μια παράδοση. Τι σκοπό έχει? Είναι μια παράδοση 30 ετών από τη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μια παράδοση που μας ξεχωρίζει και σε επίπεδο μοναδικότητας, γιατί είμαστε η μόνη νομική σχολή από τις υπάρχουσες τρεις η οποία προωθεί αυτή τη διαδικασία. Ο σκοπός της είναι αμιγώς εκπαιδευτικός, ταυτόχρονα όμως είναι και λίγο πολυπίκυλος. Δηλαδή έχει ως σκοπό την διάγνωση μέσα από τους ειδικούς ρόλους από τη μεριά των φοιτητών και των προτεραιοτήτων τους, των επιδιώξεών τους, των θέλων τους σε σχέση με το τι ακριβώς θα κάνει κάποιος στην μετέπειτα επαγγελματική του ζωή. Πάρα πολλοί από αυτές τις εκπαιδευτικές δίκες των 30 ετών έχουν γίνει εισαγγελείς γιατί είχαν το ρόλο του εισαγγελέα στην διαδικασία. Πάρα πολλοί άλλοι διάλεξαν δικαστές ακριβώς γιατί τους εξήταρε ο ρόλος του δικαστή. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι οι οποίοι επέλεξαν το ρόλο τους ή ενδυνάμωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσουν το δικηγορικό στίβο μέσα ακριβώς από αυτές τις διαδικασίες της εκπαιδευτικής ποινικής δίκης. Βέβαια, ο πραγματικός και βαθύτερος στόχος είναι η αναδίφιση στα στεγανά μιας δίκης, στα μυστικά μιας δίκης, η συνεργατικότητα, η διαδικασία προώθησης όλων αυτών των εκπαιδευτικών μέσων για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος περάτωσης μιας δίκης από όποιο μετερίζει και αν προωθεί ο καθένας από την πλευρά τους. Ακόμα και οι θεατές, οι φοιτητές μας δηλαδή, κατά 90% έχουμε και κάποιους γονείς που έρχονται να καμαρώσουν τα παιδιά τους, κατά βάση όμως είναι φοιτητές μας, ακόμα και αυτοί παρακολουθώντας την διαδικασία φέρνουμε κοντά τους, φέρνουμε στις αίθουσες των σεμιναρίων και στις αίθουσες των διδακτηρίων, φέρνουμε την ίδια την διαδικασία μιας δίκης. Και αυτοί ωφελούνται, κυρίως όμως ωφελούνται οι μετέχοντες. Είναι εξαιρετική εμπειρία, συναντώ φοιτητές μας μετά από 10, 15, 20 χρόνια και η κλασική κεντρική αναφορά τους από τα χρόνια του ποινικού δικαίου είναι η συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική δίκη. Ναι, θα ήθελα να πω με την αφορμή αυτή τη συνέντευξη ότι παρότι δημιουργήθηκε τέταρτη νομική σχολή, παρότι βάλετε η νομική, παρότι κάναμε ακόμα και τις απεργιακές κινητοποιήσεις μας για να ενδυναμώσουμε την βούληση και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για την στήριξη αυτής της νομικής σχολής, η νομική Θράκης όχι απλώς αντέχει, η νομική Θράκης αποδεικνύει ακόμα και με τη διοργάνωση αυτή εν μέσω αντιξοοτήτων ότι είναι στο μετερίζει της, ότι έχει δυναμικό που θέλει και μπορεί να διακριθεί και διακρίνεται, γιατί σας θυμίζω ότι έχουμε πάνω από 50% επιτυχία σε όλους τους κρίσιμους διαγωνισμούς και αυτό δείχνει όχι μόνο την ποιότητα αλλά δείχνει ταυτόχρονα και την αξιότητα των μελών τόσο διδακτικού, κυρίως όμως και του δυναμικού, του φοιτητικού μας δυναμικού. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες εκείνους, τόσο τους συναδέλφους, τα μέλη ΔΕΠ δηλαδή, όσο όμως και τους ειδικούς επιστήμονές μας οι οποίοι προώθησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία, τόσο δηλαδή τον κύριο Νάιντο, κυρίως τον κύριο Αποστολίδη που είναι παρόν και τον κύριο Δαγκλή εδώ και έχουν μετέλθει όλων των διαδικασιών, όσο και όλους όσους συνεισέφεραν, μεταξύ των οποίων και τη Μαρία την Καμπράνη που την βλέπω εκεί στη γωνία, που ήρθε, μπήκε στις ομάδες των φοιτητών, έκανε όλα τα απαραίτητα έτσι ώστε να αναδειχθεί η αξία σε συγκινητικό επίπεδο αυτών των φοιτητών μας που σε δύσκολους καιρούς είναι εδώ, δίνουν το παρόν και δίνουν τις καλύτερες παρακαταθήκες για ένα μέλλον που το χρειάζεται η χώρα μας. Πρόκειται για μια διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στη σχολή μας από τη δεκαετία του 1990, αν θυμάμαι καλά. Είναι το μέσο για να έρθουν οι φοιτητές από την θεωρία στην πράξη και ειδικά εμείς ως τεταρτοετής φοιτητής είναι αυτό ακριβώς που έχουμε ανάγκη, να έρθουμε πιο κοντά στην πράξη, γιατί σε λίγους μήνες αυτό θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραία προετοιμασία. Έχουμε χάσει πολύτιμες ώρες ξεκούρασης από την καθημερινότητά μας σίγουρα για να τα απεξέλθουμε και πόσο μάλλον η σημερινή ημέρα που είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μία αίθουσα, δικάζουμε υπό πραγματικές συνθήκες και σίγουρα όλα τα παιδιά, το συνειδητοποιώ, έχουν καταβάλει το μέγιστο των προσπαθειών τους. Είναι μία φανταστική εμπειρία. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε βιώσει απόλυτα την πραγματικότητα και την κούραση και και το διάβασμα που έχουμε κάνει τους τελευταίους 6 μήνες που ασχολούμαστε όλοι μας με αυτό.
Νομίζω ότι είναι απίστευτη εμπειρία και συνιστώ και στους επόμενους φοιτητές, τους μελλοντικούς τεταρτοετής, να λάβουν μέρος. Βλέπουμε πώς είναι το δικονομικό ποινικό δίκαιο αλλά και το ουσιαστικό στην πράξη, γιατί μέχρι στιγμής το έχουμε δει μόνο στη θεωρία. Μετά από πολύ μεγάλη δουλειά καταφέραμε να γίνει δίκη και να προσπαθήσουμε τα μέγιστα και ευχαριστούμε πολύ και τους καθηγητές μας γι' αυτό. Είμαστε οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής. Σκοπός μας ήταν να καταδείξουμε ότι ο κατηγορούμενος είχε ήρεμη ψυχική κατάσταση τη στιγμή του φόνου. Και έχουμε κάνει τα μέγιστα, έχουμε διαβάσει πολύ, διαβάσαμε και τη θεωρία και την ομολογία, διαβάσαμε τη δικογραφία και έχοντας πολύ καλή γνώση αυτών, θεωρούμε πως έχουμε ήδη καταφέρει να σταθούμε αρκετά ικανοποιητικά. Τον ρόλο ενός εκ των τριών συνηγόρων υπεράσπισης στην φετινή εκπαιδευτική ποινική δίκη που τελείται κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιό μας. Ο συνάδελφος είμαι ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Το φετινό θέμα της εκπαιδευτικής ποινικής δίκης ήταν μια ανθρωποκτονία που φέρεται να τέλεσε ο κατηγορούμενος. Νομικά το συγκεκριμένο θέμα μας βοήθησε να εντρυφήσουμε στα εγκλήματα κατά της ζωής, σε ζητήματα καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής. Είχα να ενσαρκώσω το ρόλο του κατηγορουμένου στη συγκεκριμένη ποινική δίκη, στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το είδος του δόλου, προτείνω να κηρυχθεί ένοχος με ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Συγκεκριμένα, γιατί δεν, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε, δεν επεδίωκε ο κατηγορούμενος την επέλευση στο αποτέλεσμα της εγκληματικής του πράξης, αλλά αποδέχθηκε το ενδεχόμενο του θανάτου του θύματος.